Καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αντιληφθεί και έχει καταλάβει στο παρελθόν τι σημαίνει να υπηρετεί στον Άρη και τι σημαίνει να φορά στη φόρμα του Άρη και μάλιστα το έχει αντιληφθεί όχι μόνο στην πρώτη ομάδα αλλά εκεί που νομίζω ότι καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα όταν συνεργάζεσαι με τα μικρά παιδιά, με τους αθλητές που σιγά σιγά χτίζουν τα όνειρά τους και θέλουν να πάνε στην πρώτη ομάδα, δηλαδή στις ακαδημίες του συλλόγου, και δεν είναι άλλος από τον Αντώνη Λεπιτσά, ο οποίος είναι ο τεχνικός του αντιπάλου του Άρη την Κυριακή της ομάδας της Αρνέας. Αντώνη, καλημέρα από το Λίμπερο και το Λαμπαουτάρης. Καλημέρα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εντάξει, κερδίσατε και χθες. Εντάξει, αυτό έχουμε. Τρεις συνεχόμενες νίκες. Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, είσαι καλά. Υπάρχει. Έτσι. Α, έχετε τέτοιο σερί, τρεις συνεχόμενες νίκες. Ναι. Έχουμε Καστοριά, Γιαννιτσά, τα αναβληθέν που είχαμε και χθες με το Αγιονέρι. Μάλιστα. Σημαντικό είναι το γεγονός. Η ομάδα νομίζω ότι έχει ανακτήσει τις ελπίδες παραμονή στην κατηγορία, έτσι. Αυτό είχαμε το στόχο από την αρχή. Γι' αυτό έμεινα και πάνω, γι' αυτό μείναν όλα τα παιδιά, γι' αυτό έμεινε το διοικητικό συμβούλιο. Στόχος μας ήταν αυτό, το πιστεύαμε, το πιστεύουμε ακόμα. Και πιστεύω να υλοποιηθεί σε 7 αγωνιστικές. Είστε 4 βαθμούς πίσω, γιατί αν δεν κάνω λάθος πέφτουν 5, έτσι, Αντώνη? Ναι, λένε ότι πέφτουν 5, άλλοι λένε θα πέσουν 4, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Ούτε για το 5 πάμε, ούτε 4. Πρέπει δηλαδή να τερματίσω, πιστεύω θα τερματίσω 6 με 7 από το τέλος. Μάλιστα. Για να καταφέρετε να αποφύγετε δηλαδή τον υποβιβασμό, αυτή τη στιγμή είστε στους 4 βαθμούς. Βόλεψε νομίζω και ισοπαλία. Το αποτέλεσμα στον Ακροπόταμο το χθεσινό, το 2-2. Μπράβο, ισοπαλία το 2-2. Εντάξει, μέχρι προχθές συσταγωγικά βλέπαμε τι κάνουν άλλες ομάδες. Εδώ και 2 μήνες αυτό κάναμε. Πλέον βλέπουμε μόνο την ομάδα μας. Κάθε Κυριακή ξεχωριστός αγώνας, ξεχωριστό παιχνίδι, ξεχωριστός αντίπαλος. Βάσει αντιπάλου παίζουμε. Και δίνουμε τα πάντα για τη νίκη και από εκεί και πέρα στο τέλος σας είπα θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Το πρόγραμμά σας είναι έτσι και έτσι. Βλέπω και έχετε και Θεία Λαφιλώτα, έχετε όμως και Ορφέα. Έχετε και εύκολα, έρχεται και δύσκολα παιχνίδια. Βγάλαμε μια από τη μέρα που έχω αναλάβει εδώ και 7 αγωνιστικές. Έχω αναλάβει από τον Πασεραϊκό. Έχω παίξει με Πασεραϊκό, Καβάλα, Δράμα και τώρα την Κυριακή με τον Άρη. Θεωρητικά έχω από το 4ο και πάνω, 5ο δηλαδή, τα έχω τελειώσει. Και από τη στιγμή που έχω σταθεί αξιοπρεπές μπροστά σε αυτές τις ομάδες, εννοείται τώρα συγκεκριμένα με τον Άρη την Κυριακή, εντάξει, τα αφήνω να παίξω αυτό. Άρα πάω να πει ότι μπορώ να σταθώ και να μην κερδίσω, να παλέψω μέχρι το τέλος την παραμονή μου. Και βλέπω τελευταίο μάτς, έχετε τον Ακροπόταμο μέσα. Εκεί πιστεύω, εκεί νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι πλέον δεν θα είναι, θα έχει τελειώσει. Α, λες. Να το... Ναι. Μάλιστα. Το παιχνίδι της Κυριακής είναι ένα παιχνίδι που νομίζω και για σένα είναι ιδιαίτερο. Εντάξει, είναι ιδιαίτερο γιατί είχαμε πει ότι τιμή μου που είχα δουλέψει στον Άρη, ήμουν 5 χρόνια στον Άρη, είχα πάει και στην πρώτη ομάδα. Δούλεψα όπως είπες και στα μικρά, από εκείνη όλη η βάση που... Να κάνω ένα παράπονο, παρόλο που είμαι μακριά, αλλά είμαι κοντά σε αυτή την ομάδα, λίγο τους έχουν παραμελήσει. Τους έχουν παραμελήσει λίγο τις ακαδημίες, κάτι να τις δουν καλύτερα, γιατί μην ξεχνάμε, πέρυσι η ομάδα, μια ολόκληρη χρονιά, στην Α' Εθνική, στηριζόταν στα παιδιά της K20. Εντάξει, μην το ξεχνάμε αυτό. Τώρα, καταρχήν, υπάρχουν και δεν υπάρχουν οι ομάδες τώρα, εντάξει. Είναι δύσκολη κατάσταση. Ναι, είναι δύσκολη κατάσταση. Πω κάτι, αυτή τη στιγμή ο Άρης περνάει μια μεταβατική περίοδο. Απλά είναι αμαρτία ένας τέτοιος μεγάλος σύλλογος, μια τέτοια μεγάλη ομάδα να κάθεται και να, εντάξει, να είναι σε αυτή την κατάσταση. Είναι αμαρτία. Υπάρχουν Αριανοί, υπάρχει κόσμος, εννοείται ότι είναι, το θεωρώ, του καλύτερου κόσμου που βοηθάει πάρα πολύ και μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή. Παρόλο που είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, ο κόσμος την ακολουθεί παντού και ζει και αναπνέει για αυτή την ομάδα. Εντάξει, ο Άρης είναι ιδεολογία, μην ξεχνάμε και δεν τελειώνει εύκολα. Το γήπεδό σας, Αντώνη, τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται, έτσι, για να πάμε λίγο έτσι σε πιο τεχνικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού? Καλό είναι. Ειδικά χθες που παίξαμε δεν είχε ούτε νερό, τίποτα. Είναι μεγάλο, είναι καλό. Γιατί εδώ βρέχει 2-3 μέρες συνέχεια, λέμε. Τι γίνεται? Καμιά σχέση, δηλαδή να φανταστείτε και είχε ένα διαφορετικό κλίμα πάνω
χθες εδώ έβρεχε από το πρωί και πάνω ξεκίνησε κατά τις 1 η ώρα. Δηλαδή το παιχνίδι τελείωσε, το γήπεδο ήταν κανονικό, δεν είχε τίποτα. Και γενικότερα είναι σε καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος κτλ. Τώρα προσπαθούμε να μας δώσεις έτσι τις συνθήκες του αγώνα της Κυριακής. Ναι, ναι, εγώ πιστεύω θα γίνει ένας καλός αγώνας. Πιστεύω ότι η ομάδα μου δεν είναι η ομάδα που θα κλειστεί πίσω και να ό,τι βγει και έτσι. Έχουμε αποδείξει με όλες τις ομάδες, ακόμα σας λέω και με την Καβάλα και με τον Πασαρικό. Μην ξεχνάμε, η Καβάλα μας έκανε μια φάση στο 85, στο 82 και αυτό με ένα πέναλτι που δεν θέλω να κρίνω τώρα ούτε διατησία, ποτέ δεν το έκανα αυτό. Εντάξει. Δεν είμαστε η ομάδα που θα καθίσουμε. Να καθίσουμε δηλαδή. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Να σου πω κάτι που λένε και ο Βρεγμένος, δεν φοβάει τη βροχή. Εντάξει, είμαστε εδώ και από την αρχή σε αυτή την πρώτη-τελευταία θέση. Με βοήθεια και με δύναμη των παιδιών ξεπεράσαμε αυτή τη θέση. Έχουν πάει στην τέταρτη θέση. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι πλέον είμαστε λίγο πιο, έχουμε γίνει ψυχροί. Δεν έχουμε αυτό το άγχος. Εντάξει. Και γι' αυτό βγάζουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Τον Άρη Αντώνη πώς τον έχεις δει μέχρι τώρα? Φαντάζομαι τον έχεις παρακολουθήσει, αν όχι από κοντά, σε βίντεο κτλ. Τον έχω παρακολουθήσει από κοντά. Έκανε, εντάξει, ο Άρης ξεκίνησε με 1000 προβλήματα, είπαμε. Για μένα έκανε ένα, μπορεί να βγει σε καλό, έτσι, γνώμη μου τώρα. Μια αλλαγή προπονητού, δεν θα κρίνω εγώ τον προπονητή, ξέραμε είναι καλό ή κακό, απλά ήταν σε λάθος στιγμή. Σε ποια αναφέρεις τώρα, γιατί γίνανε και αρκετές φέτος? Ναι, την πιο κρίσιμη να σας πω. Αυτή που έγινε τώρα, γι' αυτό εγώ πιστεύω, όχι χάθηκε ο αγώνας με τη Δράμα. Εντάξει, τώρα εκείνος ο αγώνας με τη Δράμα και να ξαναπαιχτεί το σκορ θα είναι πάλι 3-0 πριν το Άρη. Λέω με τις φάσεις που έχουν γίνει, έτσι. Ναι. Δεν θέλω να υποτιμήσω και τη Δράμα. Απλά θέλω να σου πω ότι όταν αλλάζει να προπονητήσει κάποιο χρόνο, εννοείται ότι το αλλάζει για καλό, έτσι, δεν αλλάζει για κακό. Απλά λίγο όλη αυτή η μεταβολή, λίγο ξέρω εγώ, όσο να είναι, επηρεάζει λίγο τους παίχτες. Άλλη φορά αρνητικά, άλλη θετικά. Αναφέρεσαι στον Κάμπος, στην ηθική του Κάμπος? Ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι, δεν έχω να κάνω όμως, ξαναλέω, ούτε με τον Κάμπος ούτε τον κύριο Καβέτζιδ, έτσι. Απλά το χρονικό, το timing. Ναι, το timing το βέβαια ήταν λίγο υποχρεωτικό από ό,τι καταλάβαμε. Με αυτό που να σου πω κάτι μαζί σου, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω δηλαδή, δεν θέλω να αναφερθώ ότι ήταν λάθος η αλλαγή προπονητού και αυτά. Απλά νομίζω ότι επηρέασε την ομάδα, λες. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Ότι έχει επηρεάσει και ίσως, σου λέω, συγκυριακά έφερε και το κακό αποτέλεσμα μες στη Δράμα. Το μάτς με τη Δόξα βέβαια ήταν πολύ αργότερα από την αλλαγή της τεχνικής. Μετά από 5 μήκες. Ναι, μέχρι να βρει λίγο τα πατήματα, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, εντάξει, όσο να είναι. Εντάξει, μακάρι να μην του στοιχήσει αυτή. Εντάξει, τον Άρη έχει στοιχήσει η ισοπαλία που έφερε ο Κάμπος πριν φύγει και η ήττα. Ναι, ναι, και εκείνο. Στην Δράμα. Και τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, εντάξει. Εκείνη η ισοπαλία ήταν πιο. Και εκείνη πιο τέτοια. Πιο επώδυνη. Γιατί μπορούσε. Ναι, 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 πιο επώδυνη. Εντάξει, ο Άρης, σας πω κάτι, έχει 7 αγωνιστικές. Δεν πρέπει είτε λέγεται Αρνέα είτε την Άγκυρα εκεί που είναι Πασεραϊκό. Δηλαδή, τον Πασεραϊκό, να σου πω έτσι, απλά πρέπει να τον βλέπει Αρνέα και τον Αρνέα Πασεραϊκό. Κάπως έτσι. Εντάξει, για να πάρει 7 νίκες. Εννοείται ότι πρέπει λίγο να βοηθεί και μετά τα αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο στο χέρι να είναι πρώτος δηλαδή. Και να... Θέλει και ένα χι του Πανσεραϊκού. Μπράβο, ναι. Εγώ πιστεύω, αλλά νομίζω ότι παίζει και Καβάλα Πασεραϊκός, έτσι. Ναι, παίζει, ναι. Ναι, εγώ πιστεύω, εντάξει, στο τέλος μακάρι και να βγει ο Άρης. Μάλιστα. Εντάξει, είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία ένας τέτοιος σύλλογος να βρίσκεται εκεί. Που δεν θέλω τώρα να υποτιμήσω άλλες ομάδες, που υπάρχουν ομάδες ακόμα και στην Άρη Εθνική που δεν θέλω να πω ότι δεν δικαιούνται, απλά εντάξει, μόνο από τον κόσμο φτάνει κιόλας. Δεν μπορεί να κόβουν τώρα οι άλλοι 200 εισιτήρια και αυτή τη στιγμή ο Άρης να κόβει πάνω από 5 και 7.000 εισιτήρια τώρα και να είναι στη γάμα εθνική. Εντάξει. Αντώνη, το γεγονός ότι η Αρνέα έχει να δώσει τώρα τρίτο παιχνίδι μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας είναι πρόβλημα για σας? Γιατί εντάξει, αυτές οι ομάδες δεν είναι συνηθισμένες σε τέτοιους ρυθμούς. Σίγουρα. Όταν έχεις να κάνεις τώρα, έχουμε παίξει 5 αγώνες σε 2 εβδομάδες τώρα. Τα παιδιά εντάξει είναι κουρασμένα. Το μόνο αρνητικό με την έννοια είναι αυτό. Όλα τα παιδιά είναι τιμοπόλεμα. Το καλό είναι ότι όποιος παίχτης μπαίνει μέσα προσφέρει το 100%. Δόξα τω Θεώ μας βγαίνουν τα αποτελέσματα, σου λέω. Από εκεί και πέρα εντάξει, έχουμε, αυτή τη στιγμή όμως μην ξεχνάμε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα λίγο πιο καλύτερη και πιο ποιοτική από τις υπόλοιπες. Το φαίνεται και στη βαθμολογία. Και άλλο τώρα να παίζει με τον πρώτο τελευταίο και άλλο να παίζει με τον τρίτο ή το δεύτερο, έτσι. Απουσίες έχετε, τιμωρημένους τραυματίες?
Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όλοι παίζουνε. Αν είναι δυνατόν. Όλοι παίζουν. Όλοι παίζουν. Δόξα τω Θεώ, εντάξει. Έτυχε και αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει, είναι καμιά φορά τα προβλήματα σε φέρουν και πιο κοντά. Ναι. Σε υπάρξει σπίρες. Σε κάνουν πιο δυνατό. Είναι αυτά, σου λέω, είναι θέμα συγκυρίες και τίποτα άλλο. Μακάρι να γίνει, θα πιστεύω θα γίνει ένα καλό παιχνίδι, ήσυχο, δεν έχουμε να χωρίσουμε. Γιατί εντάξει, όσο να είναι, από ό,τι γνωρίζει και ο πρόεδρος είναι Αριανός, εντάξει, είναι, δεν θέλω να το πω ότι θα είναι φιλικό, έτσι. Προς Θεό. Μας έβαλε 10 ευρώ εισιτήριο όμως ο πρόεδρος. Δεν φταίει εσύ. Θα ξεφωνήσουμε τον πρόεδρο. Ναι, τώρα όχι, εντάξει. Και, να σου πω και κάτι όμως. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι και η Αρνέα αυτή τη στιγμή, ο Απόλλωνας, ζει ένα ιστορικό γεγονός, έτσι. Mm. Δεν, αυτό που είπα και εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει αυτό, δηλαδή να παίξει με τέτοιες ομάδες. Θέλουν να εκμεταλλευτούν σε εισαγωγικά τα πάντα, την ιστορία τέτοια. Εντάξει, και η κυρία είναι δύσκολη που λες και εσύ. Πρέπει να μαγειρέψουν και αυτοί κάτι, γιατί ξέρεις ότι όλοι βγαίνει λίγο δύσκολη η χρονιά. Το ίδιο έτσι. Και οι ποδοσφαιριστές, Αντώνη, αντιμετωπίζουν τον Άρη όταν έρχεται κάθε Κυριακή ως κάτι το ιδιαίτερο, ως κάτι το ξεχωριστό τα παιχνίδια. Αυτή είναι, ξεστή, αυτή είναι η μορφιά και αλλά το βασικότερο, αυτή είναι η ιστορία που λέγεται Άρης. Δηλαδή όταν άλλος για διαφορετικούς λόγους κάθε παίχτης θέλει να παίξει με τον Άρη, έτσι. Mm. Όπως λέμε και με την Καβάλα και με τον Πασαρικό, αυτές οι ιστορικές ομάδες, αλλά ένα παραπάνω με τον Άρη. Γιατί ο Άρης, μην ξεχνάμε, μέχρι χθες έπαιζε στα Μεγάλα Θεσσαλόνια, έτσι. Mm. Όσο να είναι ένα κίνητρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, καθένας το βλέπει ναι. κάπως διαφορετικά. Εσύ όπως μας είπες πάντως η ομάδα σου δεν θα παίξει παθητικά, δεν θα είναι μια ομάδα που τα παίζει όλα τα παιχνίδια στα ίσα. Δεν να σου πω κάτι, δεν να το παίξω παθητικά τι να πάω να κρυστώ πίσω για να σου πω κάτι. Είμαι προβλήματος που δεν θέλω, δηλαδή δεν φοβάμαι. Πιστεύω στις δυνατότητες μου, πιστεύω στις δυνατότητες των παιδιών. Θα το πάμε όταν λέω στα ίσια, δηλαδή δεν θα καθίσω πίσω και μπάμπα και μπούμπα και δεν γίνεται αυτά, δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο πρέπει να τελειώσει. Εννοείται παίζουμε τον Άρη. Εντάξει, προσπαθώ πρώτα να έχω μια αξιοπρεπής εμφάνιση και από εκεί πέρα ό,τι βγει. Καλή επιτυχία για το ίδιο νομίζω, το ίδιο νομίζω ότι έγινε και μέσα στο Χαριλάου. Ναι, έπαιξε το 2-1. Δεν ήταν από τις ομάδες που κλείστηκε η Αρνέα. Μπράβο, δεν είναι. Ήρθαν, παίξαμε, εντάξει. Και παίχτηκε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν θα σου ευχηθούμε καλή επιτυχία για την Κυριακή. Σου ευχόμαστε να πάρεις τα άλλα 6 μάτς. Ευχαριστώ πολύ και τα 7 μάτς. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Αντώνη. Καλή συνέχεια. Έγινε, έγινε. Ευχαριστώ εγώ.